Θα μιλήσω για κάτι πιο ειδικό από αυτά που έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Για δύο τεχνικές που εφαρμόζουμε σε συνεργασία με την ενδοκρινολογική κλινική του νοσοκομείου μας στον αγκιογράφο, που αφορούν τον καθετηριασμό των κάτω λιθοειδών κόλπων για τη διερεύνηση του συνδρόμου Cushing, καθώς και τον καθετηριασμό των επινεφριδιακών φλεβών για τη διαγνωστική προσπέλαση του πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον καθετηριασμό κάτω λιθοειδών κόλπων, είναι μια τεχνική που είχε εφαρμοστεί και παλιότερα στη Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας του Ευαγγελισμού και τον τελευταίο χρόνο έχουμε επανακάμψει στη διενέργεια αυτών των παρεμβάσεων. Είναι μια διαγνωστική εξέταση, η οποία μας επιτρέπει την διαφορική διάγνωση του συνδρόμου Cushing, αν έχει υποφυσιακή ή έκτοπη αιτιολογία. Και θεωρείται η πιο ακριβής μέθοδος, διαγνωστική μέθοδος για τη διενέργεια αυτής της διαφορικής διάγνωσης. Καθώς στηρίζεται στο γεγονός ότι τα επίπεδα της ACTH ορμόνης που λαμβάνονται από το φλεβικό αίμα που προέρχεται από την υπόφυση σε περίπτωση υποφυσιακής εντόπισης της νόσου, εκεί είναι υψηλότερες συγκεντρώσεις σε σχέση με την περιφέρεια. Η διαφορική διάγνωση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί υπάρχει μια μειοψηφία ασθενών που παρουσιάζει έκτοπη έκρηση ACTH και θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί για να δοθεί κατάλληλη θεραπεία. Και αυτό συμβαίνει γιατί τόσο βιοχημικά όσο και κλινικά δεν μπορούμε να βάλουμε διάγνωση αυτών των ασθενών εάν η υπερέκριση ACTH προέρχεται από την υπόφυση ή έκτοπα, όπως μπορεί να συμβεί σε ορισμένους καρκίνους, για παράδειγμα κάποια καρκινοειδή των βρόγχων. Αναφέρθηκε ήδη ότι ο μαγνήτης αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τη διερεύνηση της υπόφυσης. Αναφέρθηκε ήδη ότι υπάρχουν κάποια θέματα με το μέγεθος των αδενωμάτων που μπορεί να αναδείξει η μαγνητική τομογραφία. Ωστόσο, σε μακροαδενώματα, δηλαδή βλάβες άνω των 10 χιλιοστών, εφόσον εντοπιστούν, τότε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η νόσος προέρχεται από την υπόφυση με πολύ σημαντική ακρίβεια. Υπάρχει ωστόσο στη διεθνή βιβλιογραφία ένα consensus statement, το οποίο έχει δημοσιευθεί το 2003, που λέει ότι τα 6 χιλιοστά ως μέγεθος βλάβης είναι ένα cut-off πάνω από το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε με σχετική ασφάλεια για το ότι η νόσος προέρχεται από την υπόφυση, και μάλιστα το 2015 δημοσιεύθηκε ότι η ευαισθησία αυτού του μεγέθους είναι της τάξης του 96%. Η διενέργεια του καθετηριασμού των κάτω λιθοειδών κόλπων έχει ένα βαθμό δυσκολίας, καθώς έχουμε να κάνουμε με φλεβικό δίκτυο του εγκεφάλου που εμφανίζει συχνά ανατομικές παραλλαγές. Το αίμα από τον πρόσθετο λοβό της υπόφυσης μέσω μικρών υποφυσιακών φλεβών απάγεται σε ένα φλεβικό δίκτυο στην επιφάνεια της υπόφυσης και από εκεί πλάγια στους σιραγκώδεις κόλπους για να καταλήξει στους λιθοειδείς και στη συνέχεια στους φαγητιδικούς βολβούς και τις φαγητιδες φλέβες στον τράχυλο. Από μία δημοσίευση που έχει γίνει το 1999 σε έναν αριθμό ασθενών 155, το 75% αυτών είχαν αφωτερόπλευρα το ίδιο μέγεθος κάτω λιθοειδών κόλπων. Σε ένα 18% υπήρχε ασυμμετρία, ενώ ένα 7% υπήρχαν ανατομικές παραλλαγές με μικρό μέγεθος των λιθοειδών κόλπων. Σε ό,τι αφορά την τεχνική, βλέπετε στην εικόνα αριστερά, γίνεται καθετηριασμός της μυριαίας αρτηρίας και πρόθεση ενός καθετήρα εντός της έσω καροτίδας, είτε αριστερά είτε δεξιά, διενέργεια αγκιογραφίας και κατά την φλεβική φάση γίνεται χαρτογράφηση του φλεβικού δικτύου με εντόπιση των κάτω λιθοειδών κόλπων και στη συνέχεια θα γίνει προώθηση δια των μυριαίων φλεβών αμφωτερόπλευρα άλλων δύο καθετήρων, οι οποίοι θα πάνε και θα καθετηριάσουμε μέσω των σφαγίδων φλεβών, θα τους προωθήσουμε στους κάτω λιθοειδείς κόλπους, όπως βλέπουμε εδώ στην απλή ακτινογραφία τους δύο καθετήρες που έχουν μπει στη θέση, ενώ διακρίνεται ο καθετήρας στην έσω καροτίδα με τον οποίο κάνουμε τις αγκιογραφίες, και εδώ βλέπουμε μια φλεβογραφία με την ανάδειξη των κάτω λιθοειδών κόλπων σε αυτόν τον άρρωστο. Αυτό νομίζω είναι ένα βίντεο, να δούμε αν θα τρέξει. Όπου βλέπετε πώς φαίνεται η αγκιογραφία σε μας και εδώ σε προφίλ λήψη. Ο καθετηριασμένος κάτω λιθοειδής κόλπος, πώς φαίνεται στον αγκιογράφο. Εδώ είναι από μια δημοσίευση πολύ πρόσφατη, του 2016, όπου έχουν μαζέψει όλες τις προηγούμενες δημοσίευσεις σχετικά με τους καθετηριασμούς των κάτω λιθοειδών κόλπων και σχετικά με τη διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου. Μία από αυτές τις δημοσιεύσεις, όπως βλέπετε εδώ υπογραμμισμένη, προέρχεται από το νοσοκομείο μας με το όνομα του Διευθυντή της Ενδοκρινολογικής Κλινικής, δημοσιευμένη το 2007. Στην πλειονότητα αυτών των δημοσιεύσεων, μετά από χορήγηση μάλιστα CRH, η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου του καθετηριασμού των κάτω λιθοειδών κόλπων είναι πάρα πολύ ψηλή.
Και πάλι στην ίδια δημοσίευση, ο διαγνωστικός αλγόριθμος ο οποίος προτείνεται για αυτούς τους ασθενείς είναι ότι εφόσον έχουμε μια θετική δοκιμασία CRH, τότε αυτοί οι ασθενείς επιθετικού MRI πρέπει να οδηγούνται στο χειρουργείο. Εάν ωστόσο έχουμε αρνητική δοκιμασία CRH με αρνητική μαγνητική ή θετική μαγνητική με βλάβη κάτω των 6 χιλιοστών, τότε θα πρέπει να προχωράμε σε καθετηριασμό των κάτω λιθοειδών κόλπων. Υπάρχουν επιπλοκές. Σίγουρα υπάρχουν επιπλοκές. Είναι μια παρεμβατική μέθοδος. Η πιο συχνή επιπλοκή είναι το αιμάτωμα στο χώρο εισόδου σε μια τάξη μεγέθους του 4%. Θεωρείται ελάχιστον σημασία επιπλοκή, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Σοβαρότερες επιπλοκές περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία σε ποσοστό 1% και είναι η ρήξη ή και θρόμβωση των λιθοειδών φλεβών, ο τραυματισμός της γεφαλοπαρακεφαλικής περιοχής, η παραχνοειδής αιμορραγία και ο τραυματισμός του στελέχους. Όλα αυτά βέβαια μπορούν να αντιμετωπιστούν εάν η εξέταση γίνει από έμπειρους γιατρούς επεμβατικούς ακτινολόγους. Σε ό,τι αφορά τον πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό και, και τον καθετηριασμό των επινεφριδιακών φλεβών, πρόκειται για μια ίσως την πιο συχνή μορφή υπέρτασης ενδοκρινολογικής αιτιολογίας και φαίνεται ότι απαντάται σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με υπέρταση ανθεκτική στη φαρμακευτική αγωγή, η οποία απευθύνονται σε εξειδικευμένα κέντρα υπέρτασης. Σε αυτούς τους ασθενείς είτε έχουμε φωτερόπλευρη ιδιοπαθή υπερπλασία επινεφριδίων που αντιμετωπίζεται συντηρητικά με φαρμακευτική αγωγή ή εφόρου ζωής, είτε παρουσία ενός λειτουργικού αδενώματος, το οποίο η θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική αφαίρεσή του, άρα είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε αυτό το λειτουργικό αδένωμα. Υπάρχουν πρόσφατες μελέτες που δείχνουν ότι σε σχέση με τον καθετηριασμό των επινεφριδιακών φλεβών η αξιονική τομογραφία έχει ένα υψηλό ποσοστό εσφαλμένων ή ασαφών αποτελεσμάτων. Υπάρχει, όπως είπε και ο κύριος Μενάκης, η εγγενής αδυναμία της μεθόδου να αναδείξει βλάβες κατώτερες του 1%, που ωστόσο όμως αποτελούν και το 50% των λειτουργικών αδυναμάτων των επινεφριδίων. Υπάρχει βέβαια και το άλλο, ότι σε ασθενείς με θετική αξιονική τομογραφία για αδένωμα επινεφριδίου, που δίνεται ως πιθανή βλάβη που προκαλεί την πάθηση, τελικά με τον καθετηριασμό των επινεφριδιακών φλεβών αποδείχθηκε ότι η βλάβη προερχόταν από το ετερόπλευρο επινεφρίδιο. Άρα αυτός ο άρρωστος θα οδηγείται σε ένα χειρουργείο που δεν θα έφερνε κάποιο αποτέλεσμα. Για μας λοιπόν πολύ σημαντική ό,τι έχει πει ο κ. Μενάκης ισχύει για τη διάγνωση που μπορεί να προσφέρει σε πάρα πολλά πράγματα στα επινεφρίδια εξωτερική τομογραφία. Σαφώς επιτρέπει την ανάδειξη της βλάβης και τον χαρακτηρισμό των περισσότερων βλαβών. Κάτι άλλο που ζητάμε πλέον και από τους κλινικούς είναι όταν θα ζητείτε πρωτόκολλο για την διερεύνηση των επινεφριδίων, να ζητείτε και η χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας, γιατί μέσω αυτής μπορούμε εμείς στη συνέχεια να κάνουμε χαρτογράφηση των επινεφριδιακών φλεβών. Βλέπετε πόσο μικρή είναι η δεξιά επινεφριδιακή φλέβα, άρα τι είδους αγγείο πρέπει να πάμε να καθετηριάσουμε για να πάρουμε αίμα. Δεν είναι εύκολο, γιατί συχνά η θέση του δεν είναι σταθερή, οπότε η αξιονική μας βοηθάει πάρα πολύ σημαντικά πριν τον καθετηριασμό αυτών των φλεβών. Οι σύγχρονες κλινικές οδηγίες λένε ότι θα πρέπει να διενεργείται ο καθετηριασμός των επινεφριδιακών φλεβών, ειδικά σε ασθενείς οι οποίοι πρόκειται να οδηγηθούν στο χειρουργείο. Γεγονός είναι ότι επειδή είναι μια αρκετά δύσκολη τεχνικά διαγνωστική εξέταση, παγκοσμίως πραγματοποιείται σε πολύ λίγα κέντρα, ακόμα και σε κέντρα αναφοράς δεν γίνεται σε βαθμό ρουτίνας. Και αυτό έχει να κάνει με την ανατομία αυτών των φλεβών, όπως μπορείτε να δείτε στη μεσαία εικόνα. Οι φλέβες που απάγουν το αίμα από το αριστερό επινεφρίδιο το διοχετεύουν στην αριστερή νεφρική φλέβα. Ωστόσο, ο καθετήρας που θα πρέπει να εισχωρήσει πρέπει να υπερνικήσει διάφορες γωνιώσεις, οπότε είναι αρκετά δύσκολο να μπορέσεις να καθετηριάσεις εκλεκτικά αυτά τα δύο κύρια στελέχη που θα χρειαστεί για να πάρουμε αίμα. Αλλά ακόμα πιο δύσκολο είναι να καθετηριάσεις τη δεξιά επινεφριδιακή φλέβα, λόγω του ότι αυτή απάγει απευθείας στην κάτω κύλη. Είναι ένα πολύ μικρό αγγείο σε ένα πολύ μεγάλο χώρο και είναι δύσκολο να το βρεις. Παρ' όλα αυτά, τόσο η Αμερικάνικη όσο και η Ιαπωνική ενδοκρινολογική εταιρεία συστήνουν να γίνεται αυτή η εξέταση σε ασθενείς οι οποίοι πρόκειται να οδηγηθούν προς το χειρουργείο. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις που αναφέρονται εδώ στο slide, δεν θα σας κουράσω. Σας δείξω ένα-δυο βίντεο για το πώς γίνεται ο καθετηριασμός. Εδώ έχουμε καθετηριάσει εκλεκτικά την αριστερή επινεφριδιακή φλέβα, όπως βλέπετε στον ασθενή αυτό, και στη συνέχεια τη δεξιά. Και πάλι
Συγχωρείτε. Άλλο ένα βίντεο που δείχνει τον εκλεκτικό καθετηριασμό αριστερής επινεφρυδικής φλέβας και η τελευταία εικόνα από τον εκλεκτικό καθετηριασμό της δεξιάς επινεφρυδικής φλέβας σε έναν ασθενή που έχουμε κάνει πρόσφατα στον αγγιογράφο. Και εδώ μικρά ποσοστά επιπλοκών, κάτω του 4%. Η πιο σημαντική επιπλοκή είναι η ρήξη της επινεφρυδικής φλέβας. Άλλες μπορεί να είναι ο διαχωρισμός, η θρόμβωση, το έμφρακτο ή το ενδοεπινεφρυδικό ή περιεπινεφρυδιακό αιμάτωμα. Όλες αυτές, ωστόσο, παρότι ακούγονται έτσι σημαντικές, δεν είναι και αντιμετωπίζονται συντηρητικά, χωρίς να παραμένει κάποιο επακόλουθο στον ασθενή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.